Α κρατήσουμε από αυτό που είδαμε και το θρύλερ που θα έχουμε νεότερα τη Ζαπορίζια με τον Θανάση Αυγερινό στη Μόσχα και την Αδαμαντία Λιόλιου, αλλά και αυτό που είπε το δεξί χέρι του Ζελένη και ο Ποντόλιακ, που ουσιαστικά έδειξε τη Δύση ότι του πιέζει για διάλογο και λέει όχι, δεν θα κάνουμε διάλογο. Τώρα πάμε στην Αδαμαντία. Καταρχήν να δούμε, Αδαμαντία, τι λέει το Κίεβο για τη Ζαπορίζια. Για του βομβαρδισμού εκεί και τι προειδοποίησει τη διεθνού κοινότητα για παιχνίδι με τη φωτιά στον πυρηνικό αντιδραστήρα η Ουκρανία και πιο συγκεκριμένα η εταιρεία Ενεργοατόμ που ασχολείται με του πυρηνικού σταθμού στην Ουκρανία, δείχνει τη Ρωσία για τα συγκεκριμένα χτυπήματα στον πυρηνικό σταθμό τη Ζαπορίζια. Μιλά και ίδια για 12 χτυπήματα τα οποία έγιναν σήμερα το πρωί και χθε αργά το βράδυ από τι ρωσικέ δυνάμει. Από τα χτυπήματα αυτά και τι επιθέσει προκλήθηκαν, όπω λέει, ζημιέ στι εγκαταστάσει του πυρηνικού σταθμού. Μάλιστα, για ακόμη μία φορά η εταιρεία Ενεργοατόμ απευθύνει έκκληση προ τη διεθνή κοινότητα, ο ρωσικό να αποχωρήσει, να αποσυρθεί από τι εγκαταστάσει του πυρηνικού εργοστασίου και μάλιστα ανακοινώνει ότι τον Ιανουάριο του 2023 θα έχουμε μια διεθνή σύσκεψη για την πυρηνική ασφάλεια. Βλέπουμε ανάλογο πώ θα είναι φυσικά η κατάσταση μέχρι τότε. Αυτό που έχει αξία, Νίκο, όμω να σταθούμε είναι και το συγκεκριμένο βίντεο με το οποίο έχουμε ασχοληθεί τι προηγούμενε ημέρε που δίνει στη δημοσιότητα η Ρωσία και μέσα κοινωνική δικτύωση που φαίνονται σύμφωνα με τιμόσια ουκρανικές δυνάμεις να εκτελούν ε, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται η Μόσχα του ε, Ρώσου ε, εχμαλώτους στην προσπάθειά τους να παραδοθούν. την εικόνα η που βλέπουμε. Οι Οι βλέπουμε. Έτσι ακριβώ. Ναι. Η Ουκρανική πλευρά και πιο συγκεκριμένα η Όλγα Στεφανίσινα, η οποία είναι αντιπρόεδρο τη Ουκρανική κυβέρνηση από ένα φόρουμ για την ασφάλεια, είπε ότι είναι απίθανο να πρόκειται για τους ισχυρισμού αυτού ε, τη ε, Ρωσίας, ότι δεν είναι δυνατόν να ισχύουν όσα μάλιστα. λέει, μάλιστα είναι διατεθειμένη η Ουκρανία να προβεί σε έρευνα του συγκεκριμένου βίντεο και ω προ ε, την διερεύνηση από τον ΟΗΕ δεν έχει κανένα πρόβλημα να συμβεί κάτι τέτοιο καθώ είναι Αδωματία. αμφιλεγόμενο. Αδωματία,